Χορός. Τι χορός? Όχι χορός, ό,τι και ό,τι. Breakdance. Breakdance. Και ασχολείστε όλοι καιρό. Εσύ λίγο παραπάνω, Κλόντι. Λίγο παραπάνω, ναι. Εσύ 11 χρόνια. 11 χρόνια για την ακρίβεια, ναι. Πώς γίνεται να ασχολείσαι με το χορό το συγκεκριμένο τόσα χρόνια, εξελίσσεται? Ναι. Συνεχώς. Μέρα με τη μέρα. Γίνεσαι καλύτερος. Ναι, όσο προπονείσαι, ανεβαίνεις σε επίπεδο. Ναι, αλλά είναι όμως ένας χορός ο οποίος δεν μαθαίνεται. Γιατί, ναι, αυτό το, θα σου πούνε, μπορείς να πας, να διδάξεις, να μάθεις κινείς. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορείς να το δημιουργήσεις και μόνος σου, έτσι? Εμπειρικά. Γιατί το breakdance είναι χορός του δρόμου. Ναι. Είναι αυτοδημιούργητο, σαν να λέμε. Ναι. Βάζεις τη δική σου πινελιά. Ναι, το δικό σου στυλ, το δικό σου χαρακτήρα. Δεν μπορείς να πάρεις το χαρακτήρα καθενός, ξέρω εγώ. Π.χ. παίρνουν παράδειγμα του Έρης, π.χ. να κάνω ό,τι κάνει ο Έρης. Βγάζεις δικό σου χαρακτήρα. Ναι, όμως είναι κάτι που μαθαίνεται. Ναι, μπορείς να το διδάσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο, ξέρω εγώ, μετά από εκεί πέρα το προχωράς μόνος σου. Βάζεις τον εαυτό σου. Να μας τα πει ο Κλόντι που το κάνει έτσι κι αλλιώς. Το ξεκίνησες δάσκαλος. Ερασιτεχνικά. Λοιπόν, πριν δώσω λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας φιλοξενείτε σήμερα εδώ στην εκπομπή σας και στο κανάλι σας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία είναι τρελή εμπειρία στα χρόνια αυτά που έχω πάνω στο χορό. Εντάξει, τα τελευταία 6 χρόνια που το διδάσκω κιόλας είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, π.χ. με τη λέξη του δρόμου που είναι χορός. Γιατί στη σχολή, εντάξει, έχουν βγει πολλοί τρόποι στο πώς να δείξεις στα μικρά παιδιά να κάνουν κατακόρυφο, να κάνουν κατακόρυφο με το ένα χέρι που το ονομάζουμε air freeze στην ουσία αυτό. Δηλαδή υπάρχει ευκολία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στα άτομα που διδάσκουν αυτή τη στιγμή για τα παιδιά είναι ευκαιρία. Άλλο οι εποχές που υπήρχαν, που ο Kevin, εγώ, που δεν είχαμε κανέναν και απλά το βλέπαμε από το YouTube. Και ναι, ότι βλέπατε μιμούς. Στην ουσία αυτό ήταν όμως, αυτή ήταν η δυσκολία σε εμάς. Εγώ δυσκολεύτηκα, δηλαδή ένα παιδί τώρα που μπορεί να ξεκινήσει σε μια σχολή να χορέψει με τη βοήθεια του δάσκαλού του, μπορεί να σε 2-3 μήνες να το βλέπεις να ξετρελαθείς. Ενώ εμείς, εγώ έκανα 3-4 χρόνια στο να μπω στο κλίμα, στα σωστά βήματα στην ουσία. Ναι, είναι δύσκολο όπως το θέτεις, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ όμορφο γιατί είναι δημιουργικό και φυσικά, βάζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον τρόπο που χορεύεις. Και προσωπικά το θεωρώ πολύ ξεχωριστό. Είναι όμως και κάτι το οποίο βλέποντας ο άλλος, γιατί εγώ θυμάμαι όσες φορές σας έχω δει και καλά, έχω προσπαθήσει κιόλας με μεγάλη αποτυχία. Είναι θέλει. Πάρα πολύ. Θέλει. Έχει προσπαθήσει, ναι. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο και εμένα μου γεννάται η πορεία του τραυματισμού κατευθείαν. Γιατί δεν μπορεί οποιοδήποτε να αρχίσει να κάνει κατακόρυφα και να μένει και να χορεύει κατακόρυφο και air freeze και τα σχετικά. Σίγουρα τραυματισμοί για τους επαγγελματίες χορευτές που ασχολούνται σοβαρά με αυτό, δηλαδή με σκοπό να κυνηγήσουν διαγωνισμούς, γιατί σίγουρα υπάρχουν. Αλλά εντάξει, θα σου πω τώρα κιόλας ότι θα σπάσει η πόδια, σπάσει. Εντάξει, μικροί τραυματισμοί πάντα παντού σε όλα παντού τα αθλήματα υπάρχουν. Ναι, και στο μπαλέτο ακόμα. Καλά, το συζητώ. Έτσι. Οπότε, εντάξει, στα παιδιά βέβαια πάντα παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή στη σχολή να κρατάνε προστατευτικά, επιγονατίδες, επικαγωνίδες. Προσέχουμε. Έχει απήχηση, έτσι. Το θέλουν τα παιδιά. Περνάνε καλά. Εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η χρονιά, γενικώς που ασχολούμαι, που είμαι τόσο πολύ στο χώρο, ενώ στις σχολές, είναι η καλύτερη χρονιά. Τα περισσότερα παιδιά τα έχω αυτό το χρόνο. Έρης, εσύ που είσαι ο μικρότερος της παρέας, πόσα χρόνια ασχολείσαι? 5 χρόνια. 5 χρόνια. Άρα κάτσε τώρα, έχουμε 5 χρόνια. Πόσα? 6 χρόνια. 11. 11. Λοιπόν, εγώ θέλω, πριν πάμε εδώ στον αρχηγό της πείρας, θέλω να μας πεις εσύ πώς το ζεις αυτά τα 2 χρόνια, 3 χρόνια είναι το Creta Summer Jam. Το Creta Summer Jam διοργανώνεται για 5η συνεχόμενη πέμπτη χρονιά. Συγγνώμη, εγώ 3 χρόνια αύριο, Κλόντι, ξέρω γι' αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι ότι όταν σε είχα πρωτοδεί και εσένα καλά και ο Κέβιν και ο Κλόντι, είστε όλοι, ο καθένας ξεχωριστά απίστευτο ταλέντο. Αλλά θυμάμαι ότι σε είχα δει που είχες πει ότι ήσουν ο μικρότερος. Τι είχες κάνει? Θυμάμαι ένα βίντεο, κάτσε, βλέπουμε πλάνα τώρα, όχι, κύριε Μανώλη, να δούμε όμως τα πλάνα του Creta Summer Jam. Θυμάμαι ότι είχες κάνει μια απίστευτη φιγούρα. Γενικά θέλω να μου πεις πώς το ζεις εσύ όλο αυτό και αν θα συμμετέχεις πάλι. Εννοείται πως θα συμμετέχω. Εννοείται. Ναι. Τι ετοιμάζεις, τι, πες μας κάνα κόλπο από αυτά που δεν ξέρω την ορολογία τους. Κάνα κόλπο, ε. Να τα βλέπουμε ονόματα, τώρα. Ναι. Αγία μου, είναι δύσκολο. Συμμετέχουν πολλά παιδιά. Πες μας, βρέρεις κάτι αγαπημένο, πες μας την εμπειρία σου, πέρσινή. Εντάξει, πέρσι το αγαπημένο μου Creta Summer Jam, ξέρω εγώ, ήταν πέρσι βασικά, ναι.
Γιατί? Ήταν 2v2. 2v2. Ήμουν εγώ με τον Kevin. Και αυτό είναι πιο ωραία εμπειρία από το ένας με έναν, ξέρω εγώ. Ναι, είσαι με τον φίλο σου και με άλλους δύο αντιπάλους. Είναι και πιο δύσκολο όμως. Πόσο χρονίζεστε? Ναι, αυτό έχει να λέει κάνει με το σύγχρονο. Κάνουμε και προπόνηση. Ναι. Ονομάζεται χορογραφία. Μπορείς και καλά να συνδυάσεις μια χορογραφία, κάποιες κινήσεις που έχει ο ένας και ο άλλος, και μπορούν να τις συνδυάσουν μαζί. Και αυτό, π.χ. το να μπει ο άλλος να κάνει ένα solo κάτι, είναι πιο δυνατό το να είναι χορογραφία παρά από το ένα. Έχω δει σε ταινίες, πολλές ταινίες, αυτά τα battles. Αυτό τέτοιο είναι. Οι ταινίες είναι πολύ στημένες, δεν μπορείς τώρα να κρίνεις. Φόβο, έχω πολλές ιδέες σε σωστά από ταινίες που δεν ξέρω αν έχετε δει το Step Up ή το Street Dance. Είχα ρωτήσει το πρωτοβουλίο. Τώρα μας πήγε σε άλλο κομμάτι. Ναι, είναι πάρα πολύ όμως ενδιαφέρον. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, αυτό το. Ναι, αυτό είναι από τα κράτα σαν τσαπέζι. Στο event υπάρχουμε, επιτρέπονται από 4 και είχαμε και 4 πέρυσι στο event και είχαν συμμετάσχει κιόλας. Να πήγε καλά. Κοιτάξτε να δείτε, μόνο οι φωνές που ακούσω από τον κόσμο την ώρα που θα μπει να κάνει, ξέρω εγώ, και κάτι ανάποδο, ξετρελαίνει τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Τον βλέπω και λάμπει όταν μιλάει γι' αυτό. Το αγαπάει πολύ. Πες μου μια σκηνή, μια στιγμή που θα θυμάσαι για όλη τη ζωή, που σε συγκίνησε, που δεν ξέρω, που σου έχει μείνει αξέχαστη. Που μου έχει μείνει αξέχαστη, έτσι. Σε παράσταση, στην παράσταση της σχολής, είναι η μία, δύο υπάρχουν και... Ναι, στην παράσταση της σχολής, μετά τη χορογραφία μας, μόλις είχαμε ολοκληρώσει τη χορογραφία μας με ένα πάρα πολύ ωραίο φινάλε, που ήταν σχεδόν γεμάτο όλο το θέατρο που ήμασταν τέλος πάντων. Το χειροκρότημα αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ μου, οπότε δεν έχω νιώσει κάτι τόσο ωραίο, ξέρεις, ποτέ μου. Είναι η επιβράβευση. Και το δεύτερο στο διαγωνισμό, το χειροκρότημα στο φεστιβάλ μου πέρυσι, που όλο αυτό το χειροκρότημα για τη διοργάνωση που κατάφερα πάλι άλλη χρονιά. Πέμπτη λοιπόν συνεχόμενη φέτος χρονιά. Φέτος είναι η πέμπτη χρονιά, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, 8 του Ιούνιου. 8 Ιουνίου, 4 η ώρα. 4 η ώρα. Άρε, Κλόντι, μια χρονιά να μην έρθω. 4 η ώρα. Τέλος πάντων, 4 η ώρα για όλους εσάς. Άλλο θέλω να πω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι προτιμάτε τελικά? Γιατί το έχετε ζήσει μέσα από το Creta Summer Jam όλο αυτό, μέσα από το φεστιβάλ, το έχετε ζήσει μέσα από τη σχολή, εσύ, Κλόντι. Αυτό που λαμβάνετε από τον κόσμο όμως, γιατί θυμάμαι, τους έβλεπα από το παράθυρο της Βικελέας και ξεσκόναν όλους τους τουρίστες από κάτω, στα λιοντάρια, στην πλατεία λιονταριών, χορεύουνε τελείως. Τι να σου πω τώρα, λες και είναι όντως σε θέατρο. Τουρίστες. Νομίζω ότι στο εξωτερικό είναι πιο διαδεδομένο από ότι εδώ. Έκανα λάθος και αρχίζει και διαδίδεται και εδώ. Ναι, απόλυτο δίκιο. Τι λαμβάνετε από τον κόσμο, είτε το βράδυ στη Λότζα είτε οπουδήποτε. Την αλήθεια, έτσι, να πούμε. Την καθαρά αλήθεια. Εντάξει, εδώ πέρα ο κόσμος το βλέπει λίγο διαφορετικά από το εξωτερικό. Η αλήθεια είναι, όσο θέλουμε να την δεχτούμε και όσο δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει μεγάλη απήχηση. Ναι, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου απήχηση. Ναι, μεν του αρέσει αυτό που βλέπει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Π.χ. από ένα σημείο και μετά το λέει, εντάξει. Ναι, χορεύουν. Ναι, είναι, κάνουν τούμπες. Στους τουρίστες όμως το καλοκαίρι κερδίζεται φουλ το ενδιαφέρον. Στην ουσία και όλη αυτή η προσπάθεια τώρα που κάνουμε είναι να αλλάξουμε, είναι για να αλλάξει όλη αυτή η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Έτσι, γενικά στην Κρήτη, που πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια. Το έχουμε προσωπικά, έχω δώσει ένα μεγάλο αγώνα και πιστεύω κάτι έχει γίνει. Γιατί αυτό φαίνεται με τα χρόνια, ότι ήταν χαμηλά, κάθε χρόνο έχει αυξηθεί. Δηλαδή μπορεί σε ένα τμήμα τώρα που έχω π.χ. να μην βγουν 20 παιδιά που έχω στο τμήμα, αλλά σίγουρα θα βγουν 3 ταλέντα που θα το κρατήσουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κοπέλες και κορίτσια. Κοπέλες. Ναι, έχει πολλά, έχει πολλά κορίτσια. Έχουμε, ναι. Και θυμάμαι και πέρυσι και πρόπερσι και στο βίντεο που... Και θα μπορώ να αναφέρω ότι η πρώτη κοπέλα που είχε καταφέρει στην Ελλάδα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό, στο παγκόσμιο, που είχε γίνει ένα event εδώ και είχε πάει να εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο της Γερμανίας, είναι από Χανιά. Μπράβο, είναι κορίτσι. Είναι και φέτος περιμένετε πάλι κόσμο από την Αθήνα και. Περίμενε, μην μας πεις ακόμα. Φέτος πάλι μαζί. Ναι. Στο battle μαζί. Πάλι. Ζευγάρι, έτσι. Πόση ώρα διαρκεί?
Ο αγώνας, ναι. Όχι, το, το χορευτικό. Το χορευτικό, το χορευτικό είναι εξαρτάται. Είναι ένας γύρος ο καθένας. Ένας, ναι, δεν ναι. Έχεις την ίδια. Μπορεί ένα, να πάρει. Ναι, βρεσί, αλλά πόσο κρατάει όλο αυτό. Είναι μπορεί να πάρει ένα λεπτό, μπορεί να πάρει 40 δεύτερα, μπορεί να πάρει εξαρτάται με τι χορευτικό. Όχι, δεν είναι στάνταρ. Το κάθε χορευτής π.χ. στο 2 εναντίον 2 θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ένα σόλο ο καθένας. Που ναι. Αυτό το ένα σόλο μπορεί να το έχει ετοιμάσει να είναι 15 δεύτερα, 20 α, δεύτερα. Μπορεί να είναι και freestyle εκείνη τη στιγμή. Μπορεί ναι, και να ναι. Μπράβο, ναι. Μπορεί να μην το έχει είναι ετοιμάσει. Είναι ό,τι σκεφτεί εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ. Πρεσέρι δεν έχει άγχος. Γιατί εδώ εντάξει, τον έχω δει. Νομίζω. Εσύ μου φαίνεσαι πιο μαζεμένος. Όχι. Όχι. Εκεί πάνω έχει άλλο άνθρωπο. Είναι το βλέπει ότι είναι πιο ντροπαλό. Ναι, είναι ντροπαλό. Ναι, αλλά. Εντύπωση. Φαντάσου τον όμως να χορεύει έτσι, ναι, break dance. Τον έχω δει. Σε battle να κάνει. Έτσι ακριβώς δεν θα κάνει. Ναι, τον έχω δει. Είναι άλλος άνθρωπος. Για πες μας τώρα τι έχεις ετοιμάσει, τι φέρνεις πάλι, τι ταλέντα φέρνεις. Από Αθήνα ή διάφορα. Φέτος για πρώτη φορά φέρνουμε ένα άτομο από εξωτερικό, από Ολλανδία. που ανήκει στην ομάδα Hustle Kids. Αυτό θα το γνωρίσουν όλοι οι χορευτές, οι επαγγελματίες και παγκοσμίως θα μπορούσα να το πω. Το γνωρίζουν. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα με παγκόσμιες διακρίσεις. Αυτοί θα ανοίξουν. Ένα άτομο φέρνω από αυτήν την ομάδα λοιπόν. Ονομάζεται Justin και έχει πολλές διακρίσεις παγκοσμίως και θα έχουμε την τιμή να τον έχουμε κριτής. Α, κριτή. Στο event φέτος. Εσείς δεν θα ταξιδέψετε σε κάποιο event στο εξωτερικό? Κάνουμε ήδη προετοιμασία. Και το εύχομαι να είναι σύντομα. Γιατί το είναι το όνειρό μας πραγματικά. Είναι το όνειρό μας να βγούμε έξω να εκπροσωπούμε την Ελλάδα σε διαγωνισμούς μεγάλους έξω. Και το νησί και να έρθετε και μετά το νησί, εδώ. Φυσικά, να μας φυσικά εννοείται. Αποσπάσματα, βίντεο, πλάνα. Εννοείται. Θα γίνει. Ξέρεις τι, ο Κλόντι το έχει αγαπήσει τόσο πολύ αυτό και δεν εννοώ το χορό. Εσύ ασχολείται. Δεν εννοώ το χορό. Τη μισή ζωή σου. Το χορό το μετέφερε σε ένα φεστιβάλ το οποίο όχι δεν υπήρχε στην πόλη μας, δεν υπήρχε στην Κρήτη καθόλου. Και όχι μόνο αυτό, το έκανε και μάθημα. Δηλαδή έχει αρχίσει ναι. Και το διδάσκει. Το διδάσκει, αλλά ξέρεις τι, περιμένει. Εγώ επειδή τον ξέρω, περιμένει πως και τι κάθε χρόνο περιμένει αυτή την ημέρα του Ιούνιου που θα έρθει το φεστιβάλ. Και το περιμένει πως και τι. Και το διοργανώνει καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Και παλεύει πάρα πολύ και αυτός και οι φίλοι του και όλοι όσοι το αγκαλιάσανε. Ήσασταν φίλοι από πριν? Όχι, δυστυχώς. Σας έφερε το. Ναι, μας έφερε ο χορός. Είναι αυτή η λέξη που λένε ότι ο χορός ενώνει στην ουσία. Οπότε εμείς με το χορό ενωθήκαμε, γνωρίσαμε ένας τον άλλον και νομίζω ότι μέσα από το χορό έχουμε γίνει και καλύτεροι άνθρωποι. Α, σε πολύ ναι, ο χορός νομίζω ότι έχει πολύ ωραία στοιχεία που μπορεί να το μετατρέψει έναν άνθρωπο. Πραγματικά δεν ξέρω, σε πάρα πολλά καλά. Για πάρα πολλά σίγουρα καλά. Εμείς σας βλέπουμε έτσι χαρούμενους. Αυτό το διακρίνουμε σίγουρα. Δηλαδή, σα ανεβάζει τη διάθεση. Είναι τόσο ήρεμο. Περιμένετε να τον ακούσουμε λίγο. Συμφωνεί. Πες μας λίγο το δικό σου όνειρο. Το όνειρο. Ναι. Τι θα ήθελες, πού θα ήθελες να χορεύεις? Κορέα. Στην Κορέα. Και τώρα με άφησα. Πήγε μαγιά. Ναι, έχει δίκιο. Το έχουν πάρα πολύ εκεί. Να πας να βρεθείς λοιπόν στην πόλη αυτή για να χορέψεις. Στο ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Μία πρόταση είπε. Πρόσφατα είχαμε μία συζήτηση τώρα όσο αφορά που και είπε Κορέα με ένα παλικάρι που έχει διακρίσεις και αυτός είναι από Ελλάδα και είχε πάει πρόσφατα στην Κίνα σε ένα διαγωνισμό και τον είχαμε συναντήσει και τον είχαμε ρωτήσει και καλά ότι τι κάνουν αυτοί εκεί που είναι τόσο εξελιγμένοι, δηλαδή... Τι τρώνε. Και προσέξτε να δείτε τι μου είπε. Λέει ότι τα παιδιά όπως... Οι γονείς εδώ πιέζουν πολύ τα παιδιά τους για τα σχολεία, για τα μαθήματα και το ένα και το άλλο. Το κάνουν αυτό εκεί στο χορό, στο breakdance. Δηλαδή τους πιέζουν για αυτό το πράγμα. Όπως τους πιέζουν και για τη γυμναστική. Ακριβώς, βέβαια, και αυτό πολύ. Το επίπεδο είναι τόσο ανεβασμένο εκεί. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδάκι 7 χρονών, παιδιά 6. Και ναι, ελαττήρια μόνο. Λες ότι. Τι τους ταΐζουν, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Από τη σελήνη έχει κατεβεί να πούμε. Απίστευτο. Kevin και Έρης λοιπόν είναι εδώ το ζευγάρι κορυφή. Ανυπομονούμε να δούμε το κομμάτι σας. Αναφέρουμε και το Fantastic Flow, ναι, σωστά. Σωστά. Ευγενία, έχουμε κάνει βόλτες να παλεύω να πιάσω
στον αέρα τα πόδια του Κέβιν και του Κλόντι. Μην τα θυμίζει αυτά. Πριν πάσε καιρό. Τα αυτά τα τώρα έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε με τα παιδιά και έχουμε χαθεί. Και γιατί δεν τι έχουμε. Έχω φωτογραφίε με τα παιδιά στον αέρα. Τι να σου πω τώρα. Μην αρκεί σήμερα από το πρωί με τη Νίκη, γιατί θα έχει βραδιάσει σίγουρα και θα το έχουμε καταλάβει με τι τούμπε. Και πώ δεν την έχει μίσει να ξεκινήσει breakdance μόνο την έχω για το τρέξιμο. Εσύ. Καλά, Παναγία μου. Εντάξει, δεν σου φαίνεται ότι θα μπορούσε να το κάνει. Αλλού το χέρι, αλλού το πόδι και αλλού το κεφάλι. Όχι. Αλλά τα παιδιά αγαπάνε πολύ το breakdance και θέλω πάρα πολύ να πάμε κάποια στιγμή. Να δοκιμάσουμε. Τι είναι. Να πάμε να τους δούμε στο φεστιβάλ, θέλω. Α, πάλι. Κοιτάξτε, στο φεστιβάλ θα έχει διάρκεια μέχρι 10-10.30 το βράδυ, οπότε σίγουρα θα προλάβετε. Έτσι είχε αλλιώς. Τι θα ήθελα, τη φαντάζομαι τώρα. Να τη το κάνει όπως τις ταινίες και να τη βγάλει πάνω. Να την δεν θα σε απογοητεύσω να ξέρεις. Ναι, να πάμε. Εγώ θα σας περιμένω πάντως. Στέλιο, θα πάμε μαζί. Νομίζω ότι το καλύτερο σημείο του διαγωνισμού θα είναι γύρω στις 7.30 ώρα που θα έχει ξεκινήσει η κατηγορία των 2x2 και εκεί πραγματικά θα είναι σαν να βλέπετε ταινία, σαν να βλέπετε step up. Δηλαδή οι μάχες θα υπάρχουν, θα είναι πολύ δυνατές. Να ξαναπούμε λίγο στο πολιτιστικό κέντρο. Στο πολιτιστικό κέντρο, ναι. Ξεκινάει 4, τελειώνει λογικά γύρω στις 10.30 ώρα. 8 Ιουνίου. Είσοδος. Είσοδος είναι 10 ευρώ, δηλαδή εκείνη την μέρα για όλους. Και υπάρχει προπόληση ήδη που μπορεί ο κόσμος να μπει μέσω της σελίδας μας να δει σημεία προπόλησης και διάφορα. Αυτό. Η σελίδα σας πώς λέγεται, να αναφέρουμε το όνομα. Η σελίδα μας, όπως είναι το όνομα του event Creta Summer Jam, έτσι θα μας βρουν και στο Facebook και στο Instagram. Τέλεια. Τέλεια. Παιδιά, μακάρι να πάνε καλά και αυτή τη φορά όλα στα κόλπα και χωρίς σας και τα πάντα όλα. Και να περάσετε τέλεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό. Να το απολαύσετε, να το χαρείτε. Και να συνεχίζετε να χορεύετε. Είτε υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, είτε δεν υπάρχει, είτε σας χειροκροτούν μόνο οι ξένοι. Αν και εγώ πάντα, όποτε περνάω, αλλά εσένα σας βλέπω συνήθως ανάποδα. Και δεν μπορώ να σου κάνω το νόημα με το κεφάλι, γιατί πέσει κάτω. Αλλά πάντα τους βλέπω και προσπαθώ να τραβάω βίντεο. Μα πού σας βλέπω, εγώ γιατί δεν σας έχω δει. Λόγια, μετά τις 8 η ώρα, μαζευόμαστε εκεί. Κάθε μέρα, σχεδόν. Σχεδόν, μέρα παραμέρα, αλλά ωραία, πρέπει να το κάνουμε εγώ, κάθε μέρα. Εμμανουέλα, θα περάσουμε μία από αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε πολύ χορέψουμε κιόλας. Και γιατί όχι. Είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνουν και πρέπει να τους δείτε κι εσείς και να τους απολαύσετε. Πολλές προτάσεις σας έχουμε κάνει σήμερα. Μην τυχόν και δεν ακολουθήσετε κάποια από αυτές. Creta Summer Jam, 8 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Κλόντι, Κέβιν και Έρης. Έρης, θες να μας κλείσεις εσύ, να πεις κάτι, να ακούσουμε λίγο ακόμα τη φωνή σου. Τι να πω. Τι να πεις. Καλό βράδυ. Έρης, τα fly, αν θέλετε, επειδή το παιδί μπορεί να γράφει καλύτερα από ό,τι μιλάει. Μπορείτε να τον πετύχετε στο Facebook, να μιλήσετε μαζί του. Επιφυλάσσετε να σας μαγεύσει με τον τρόπο που χορεύει.